Παρακολουθείτε την εκπομπή Υγεία πάνω απ' όλα. Θα μάθετε όλα τα νεότερα για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Κωνσταντίνο Φαρσαλινό, γιατρό ερευνητή στο Νάσο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τι είναι τελικά το ηλεκτρονικό τσιγάρο, κύριε Φαρσαλινέ? Είναι τρόπος για να κόψει κάποιος το κάπνισμα ή είναι εναλλακτικός τρόπος καπνίσματος? Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι εναλλακτικό προϊόν ώστε κάποιος καπνιστής και αποκλειστικά καπνιστής να αντικαταστήσει το κάπνισμα. Να κρατήσει την όλη συνήθεια, η οποία περιλαμβάνει τόσο την κίνηση και τη συμπεριφορά, αλλά και τη χορήγηση, την πρόσληψη νικοτίνης, αλλά να μην λαμβάνει τα τοξικά συστατικά τα οποία περιέχει ο καπνός του τσιγάρου και είναι κυρίως τα προϊόντα καύσης. Λοιπόν, εγώ θα μπω στη θέση τώρα ενός καπνιστή και θέλει να σας ρωτήσει. Έχω ακούσει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο προκαλεί χημική πνευμονία. Δηλαδή, βλάβες στους πνεύμονες, είναι τοξικά τα υγρά του? Και αυτό το έχω ακούσει. Κοιτάξτε, το κυριότερο που ακούς συνήθως είναι ότι προκαλεί υγρό στον πνεύμονα, επειδή εισπνέουμε ατμό. Το οποίο το χαρακτήριζα επιστημονικά ως ανέκδοτο, οπότε δεν χρειάζεται περαιτέρω να το σχολιάσουμε το συγκεκριμένο. Όσον αφορά τα τοξικά, κοιτάξτε να δείτε. Οτιδήποτε χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας έχει κάποιες τοξικές ουσίες, ακόμα και το νερό που πίνουμε. Σημασία έχει ότι εδώ είναι ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται στον καπνιστή. Οπότε η σωστή ενημέρωση που υποχρεούμαστε και ως επιστήμονες να δώσουμε στον καπνιστή είναι κατά πόσο αυτό το προϊόν μπορεί να συγκριθεί με τα συμβατικά τσιγάρα. Η απάντηση λοιπόν είναι ξεκάθαρη και να σας την πω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό τσιγάρο να πλησιάζει έστω τις τοξικές επιδράσεις που έχει ο καπνός. Είναι σαφώς λιγότερο βλαπτικό, οπότε σε έναν καπνιστή περιμένουμε βελτίωση στην υγεία του αν αλλάξει τη συνήθειά του από συμβατικό και περάσει σε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τώρα, μια μερίδα επιστημόνων, κύριε Φαρσαλίνε, λέει ότι μπορεί ναι μεν τώρα να μην υπάρχουν αποδείξεις για το ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να προκαλέσει κάποιες βλάβες σαν το κλασικό τσιγάρο, όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ποιες θα είναι οι πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες? Είναι ένα επιχείρημα το οποίο πολύ συχνά ακούμε και το οποίο δεν έχει καμία απολύτως βάση. Και να σας πω γιατί. Κανένα σκεύασμα, ακόμα και φαρμακευτικό σκεύασμα, δεν κυκλοφορεί στην αγορά μετά από δεκαετής, 20ετής μελέτες στον πληθυσμό. Όλα τα σκευάσματα κυκλοφορούν με βάση κάποια στοιχεία που μαθαίνουμε από βραχυπρόθεσμες έρευνες και στη συνέχεια παρακολουθούμε την κυκλοφορία του στην αγορά, παρακολουθούμε την πρόσληψη του φαρμάκου ή οποιοδήποτε άλλου καταναλωτικού προϊόντος από τον πληθυσμό και βλέπουμε αν υπάρχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια γνωρίζουμε και τι έχει το υγρό του ηλεκτρονικού τσιγάρου και τι περιέχει ο ατμός. Οπότε μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι είναι σαφώς λιγότερο βλαπτικό. Από εκεί και πέρα, παρακολουθώντας την χρήση του από τους καπνιστές, θα δούμε και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις. Πάντως είμαστε σχεδόν βέβαιοι, ξέρετε, ότι οι επιπτώσεις θα είναι. Δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις αρνητικές, αλλά θετικές, γιατί μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι καπνιστής και ο οποίος έχει τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία του καπνίσματος. Θα το δούμε λοιπόν. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Θέλετε να δούμε μαζί ένα χιουμοριστικό βιντεάκι που αλλιεύσαμε, κυρίες και κύριοι, από το διαδίκτυο, αλλά είναι αλήθεια όμως ότι η μελιτζάνα περιέχει νικοτίνη? Είναι γεγονός. Η μελιτζάνα περιέχει νικοτίνη. Τόσα χρόνια τρώγαμε τα ψέματα με το κουτάρι. Όταν άκουσα τα νέα, τη γάμισα μελιτζάνες. Για σένα, Άννα, θα φάω και μελιτζάνα. Τροπή σας, προδότες! Όλα μας δηλητηριάσετε! Απαγορεύτηκαν οι διαφημίσεις με μελιτζάνες. Έφαγε ένα καφά στις μελιτζάνες γιατί τον χώρισε. Μελιτζανίστας κλείνει το κέντρο. Ζωντανή μεταλλαδότητα. Πείστε στο σκηνικό. Αυτή την Κυριακή, σκάνδαλο στην Κυψέλη. Τον τάιζε 25 χρόνια η μάμ.